Ελευθερία Ελευθερίου, σε απευθεία σύνδεση μέσω Skype. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ελευθερία, συγχαρητήρια για τη χθεσινή πρόκληση, πήγα να πω. Πρόκριση. Συγχαρητήρια, έχεις την αγάπη και όλων μας εδώ από το Star, του κοινού και των Ελλήνων. Μπράβο σου και συγχαρητήρια για τη χθεσινή εμφάνιση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι να άρεσε η εμφάνισή μας. Και τώρα φυσικά ετοιμαζόμαστε για το μεγάλο τελικό. Ελευθερία, θέλω να μου μεταφέρεις τα συναισθήματά σου πριν ανακοινωθεί η πρόκριση, επιμένω, της Ελλάδας. Κοίταξε, να σου πω την αλήθεια. Όταν βγήκα πάνω στη σκηνή, και θα γίνει από εκεί πρώτα, όταν βγήκα πάνω στη σκηνή, δεν μπορώ να πω ότι ήμουν αγχωμένη στο σημείο, να τρέμω. Υπήρχε αγωνία, υπήρχε αυτό το καρδιοχτύπη. Γιατί είναι πολύ χαοτικό, πιστεύω σε εμένα όλη αυτή η ένταση που υπάρχει στο στάδιο. Όμως, την ώρα που περιμένα τα αποτελέσματα, ήταν το σημείο το οποίο εκεί είχα παγώσει και λέω, Χριστέ μου, θα γίνει τώρα, εύχομαι να πήγαινε όλα καλά και να έχουμε περάσει. 10 χώρες προκρίθηκαν. Εσύ ήσουν η 7η που ανακοινώθηκε, εμείς δηλαδή, η Ελλάδα ήταν η 7η χώρα. Ναι. Φαντάζομαι ότι πρέπει να κόντευε να σπάσει η καρδιά σου, αφού άκουσες και την Κύπρο, δεν είχε ακουστεί η Ελλάδα ακόμα. Πρέπει να πέρασες δύσκολα, δευτερόλεπτα. Όλοι μας εκεί πανικοβληθήκαμε, αλλά εντάξει, γενικά είναι σε πολύ τυχαία σειρά που λένε τα αποτελέσματα. Και είχαμε ακόμα τις ελπίδες πριν να κλείσει. Και ήμασταν τελικά εντάξει, μας ανακοινώσανε πιο αργά. Μας άφησαν λίγο με την αγωνία. Είσαστε ικανοποιημένοι, Ελευθερία, από την προβολή που είχε το τραγούδι. Από τα πλάνα. Είσαστε ικανοποιημένοι από την προβολή του τραγουδιού, από τα πλάνα, από τη σκηνοθεσία. Δηλαδή, φαντάζομαι να Είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι, τουλάχιστον τη δική μου τη μεριά. Πιστεύω ότι έχω ζήσει τώρα τη φάνα από την Eurovision για πρώτη φορά, 3 λεπτά αυτά που ζει και εύχομαι στο τελικό να τα απολαύσει, γιατί η πρώτη φορά υπήρχε το άγχος που θα περάσει τελικό. Τώρα από τη στιγμή που έχουν περάσει τελικό, απλά το απολαμβάνουμε και δίνουμε το καλύτερο μας αυτό. Από τη σκηνοθεσία είσαι ικανοποιημένη, γιατί να σου πω εγώ προσωπικά πώς το είδα. Εγώ αισθάνθηκα ότι σε έχανα αρκετές φορές. Δηλαδή ένιωθα ότι υπήρχαν πάρα πολλά μακρινά πλάνα. Δεν μπόρεσα να δω το τραγούδι ακριβώς έτσι όπως ήθελα. Αλλά αυτή είναι μια δική μου προσωπική εκτίμηση και άποψη καθαρά υποκειμενική. Ο Ποσειδώνας Αγιαννόπουλος, ότι ενώ είχε μια σπιρτάδα στο μάτι, Ελευθερία, μια ένταση, κάτι που σε μαγνήτιζε, εκεί που την έβλεπες, εκεί ξαφνικά χανόταν σε ένα τεράστιο σκηνικό. Δηλαδή, θα ήθελα να σε δω λίγο καλύτερα, Ελευθερία. Γιατί ανέβηκε στη σκηνή, γιατί το έχεις, πραγματικά το έχεις. Φωνητικά ήσουν εξαιρετική, έσκησες και ένιωθα ότι όλα αυτά τα περάσματα που ξαφνικά έπρεπε να σας δούμε από χιλιόμετρα μακριά, το στάδιο, λες και ωραίο το στάδιο να το δείξουμε, ότι έχανα λίγο το τραγούδι. Δεν ξέρω αν το είδατε κι εσείς αυτό, αν το επισημάνατε ή αν είναι δικό μας εδώ. Λοιπόν, να πω ότι είμαστε εδώ αυτές τις μέρες και γίνονται και οι πρόβες φυσικά, όπου το έχει να κάνει με τον ήχο, με την ουσία, με το στήθιμο, τη σκηνή και ο Κωνσταντίνος Δήγος φυσικά σε συνεργασία με τους οργανωτές που οργανώνουν βασικά τη συνοθεσία και τα κάνουν όλα στην Eurovision. Βρήκαμε τα πλάνα και βασιλιώσαμε όσα θέλαμε. Τα φέσαμε κάποιες φορές. Πάνε στο live, δεν γίνονται πάντα όλα όπως θα περιμένεις, να το πω. Κάθε φορά που κάναμε πρόβα, τα πλάνα κάποιες φορές ήταν άλλα. αλλά ήταν πολύ κοντά σε αυτό που είχαμε στήσει. Τώρα πιστεύω ότι άμα είναι να αλλάξει κάτι, στις επόμενες πρόβες που θα κάνουμε για να ετοιμαστούμε για το τελικό, ο Κωνσταντίνος Δήγος θα τον αλλάξει και θα τον πληρωθήσουμε το οργανωτέ για να κάνουμε κάτι καλύτερα αποτέλεσμα. Μπέτη, εσύ το έχεις ζήσει όλο αυτό από κοντά. Τι θα ρωτούσες τώρα την Ελευθερία? Εγώ δεν θέλω να τη ρωτήσω κάτι. Θέλω να της ευχηθώ να καλή επιτυχία για τον τελικό και να τα δώσει όλα και να τα απολαύσει, όπως είπε.
Γιατί θέλουμε να το δούμε, εισπράτεται αυτό από τηλεοπτικά. Όταν το απολαμβάνει και ο ίδιος και τα δίνει όλα για όλα, δηλαδή εδώ είμαστε, φτάσαμε στο τέλος και θα τα δώσουμε όλα, να τα δώσει όλα, να προσπαθήσει να είναι όσο πιο ξεκούραστη γίνεται, γιατί κουράζονται πάρα πολύ τα παιδιά, γιατί δεν έχει συνεντεύξεις, ραδιόφωνα, πηγαίνουν καλεσμένοι σε εκπομπές κτλ. Να είναι όσο πιο ξεκούραστη γίνεται, μπορεί, τέλος πάντων αν μπορεί, και να τα δώσει όλα το Σάββατο. Ελευθερία, πώς είδες τα υπόλοιπα τραγούδια, δηλαδή νιώθεις ότι η Ελλάδα και η Κύπρος ξεχώρισαν? Εγώ από τη χτεσινή βραδιά, παιδιά, μου φάνηκαν και πάλι όλα τόσο κιτσαρίες, τόσο αυτό. Μόνο η Ελλάδα και η Κύπρος μου άρεσε, δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορώ να προσαρμοστώ σε αυτό το καρναβαλάκι. Έχουμε άλλη κουλτούρα, δεν ξέρω. Έχει δυνατά κομμάτια το δικό σου. Θα σου πω την αλήθεια, επειδή είμαστε πάρα πολύ καιρό εδώ και πλέον γνωριστήκαμε με τους καλλιτέχνες και από τις άλλες χώρες, για μένα φαίνονται όλα ίδια και δεν μπορούμε να είμαι κανένα αντικειμενική. Δηλαδή είναι αυτό που λες, μακάρι να μην υπήρχε διαδικασία να δίνουν θέση στον καθένα. Δηλαδή είμαστε εδώ απλά γιατί είναι μουσικό φεστιβάλ, εγώ έτσι το λέω. Και δεν θέλω να λέω ότι διαγωνιζόμαστε, ούτε ανταγωνιζόμαστε. Πάμε φυσικά για να προβάλλω καθένα τη χώρα και να δώσω το καλύτερο το εαυτό. Εγώ δεν μπορώ να είμαι επικειμενική, γιατί σου είπα, είμαστε εκεί, έχουμε γνωριστεί, είμαστε τόσο καιρό εδώ και είναι δύσκολο να καταλήξεις κάπου και να πεις σε παιδί μου ότι αυτές οι χώρες μ' αρέσουν, αυτά τα τραγούδια μ' αρέσουν, αυτό δεν μ' αρέσουν. Ωραία, είναι λίγο εγώ περίεργο. Να φύγω λίγο από τα τραγούδια και να πάω λίγο στο κουτσομπολίκι της υπόθεσης. Να πούμε ένα λεπτό ότι είναι ο Θέμης ο Μάλης εδώ από τη μεσημεριανή μελέτη, ο αρχισυντάκτης της μεσημεριανής μελέτης. Θέλει να σου κάνει μια ερώτηση πριν σε κλείσουμε και πάμε σε break. Επειδή έχουν υποθεί πάρα πολλά από χθες το βράδυ Ελευθερία, με αφορμή ένα πλάνο που δείχνει τη συνέντευξη τύπου που ακολουθεί αμέσως μετά την ανακοίνωση των 10 που περάσατε στον τελικό. Η Ήδη βρίσκεται ήδη μέσα καθισμένη, μπαίνει εσύ, πανηγυρίζει με την ελληνική σημαία, αυτή ακριβώς η εικόνα τώρα για τους φίλους και τις φίλες που μας βλέπουν εδώ στην Ελλάδα, και η Ήδη δεν κοιτάει προς τη μεριά σου, εσύ είσαι πάρα πολύ χαρούμενη, πάρα πολύ ευτυχισμένη, κοιτάς προς την πλευρά της Κυπριακής Αποστολής, όμως δεν, ξέρω εγώ, σε πλησιάζει να σου ευχηθεί ή τέλος πάντων να αγκαλιαστείτε. Βέβαια, υπήρξαν και πάρα πολλές φωτογραφίες που σας δείχνουν να πανηγυρίζετε μαζί. Έχω βρείτε στο τηλάι φωτογραφίες που να αγκαλιά με την ελληνική σημαία. Βρείτε αλλά φωτογραφίες. Με αφορμή αυτό το πλάνο, έχει ξεκινήσει από το πρωί μια φιλολογία που εμείς απλά τη μεταφέρουμε. Εντάξει, και την πυροδοτούμε. Ευχαριστώ για την πληροφορία. Ευχαριστώ για την πληροφορία και που μας μεταφέρατε. Εμένα εκείνο το βράδυ, χθες το βράδυ ήταν τυπή η χαρά που πήρα. Ήταν πανηγύρισα και για μένα και για την Κύπρο, γιατί η Κύπρος φυσικά είναι η πατρίδα μου. Και για μένα ήταν τυπή η χαρά που η Κύπρο μετά από κάποια χρόνια είναι και πάλι στο ημιτελικό. Και ήταν μια πάρα πολύ όμορφη εμφάνιση, πιστεύω ότι ήταν τις καλύτερες εμφάνισης της Κύπρου. Και εγώ από την αρχή το είχα πει ότι φέτος ήδη θα πάει πάρα πολύ καλά και θα πάει πάρα πολύ καλά η Κύπρος. Και χαίρομαι πάρα πολύ φυσικά που είμαστε και οι δύο μαζί. Τώρα, αν έχει υποθεί κάτι τέτοιο, εγώ δεν το γνωρίζω. Εγώ το κομμάτι του δικό μου όμως το βλέπω. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Και εγώ στον Κύπρο φυσικά θα θέλω να βγάλω στο πρόσωπο την Ελλάδα και να βάλω τα δυνατά μου για να εκπροσωπήσω αυτή τη χώρα. Ελευθερία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να σκίσετε. Και να σε πολύ καλή σειρά μετάδοσης. 16η κληρώθηκε η Ελευθερία για τον τελικό. Ναι, κληρώθηκαμε, λένε ότι είναι καλό, είναι στη μέση. Θα πας πάρα πολύ καλά. Θα πας πάρα πολύ καλά. Είσαι εξαιρετική, πίστεψε κι άλλο ακόμα στον εαυτό σου και θα ασκήσεις Ελευθερία. Ένα χειροκρότημα με παιδιά στην Ελευθερία. Όλοι. Μπράβο, παιδιά μου. Μπράβο. Κεφάλι ψηλά, προχώρα. Τι έχει εκεί. Μα να φύγει με το μάλι πεμένο. Να μην το πετάξω το τηλεφωνικό. Έχει ξεκινήσει μία φιλολογία από το πρωί. Πού το πας το χρήμα, κοπελιά.